του καθεξής. Επομένως, να κάνουμε αυτή την σύμβαση ότι όταν μιλάμε για μέσα και συμπεριφορά, δεν μην αναφερόμαστε σε όλα τα μέσα, αλλά για κάποιες χαρακτηριστικές τάσεις που είτε είναι πολυπληθείς, δηλαδή έχει παρατηρηθεί πολλές φορές το φαινόμενο, είτε όχι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, διότι δηλητηριάζουν ενδεχομένως το κοινωνικό κλίμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει είτε σε πολλαπλασιασμό παρόμοιων φαινομένων, είτε ακόμα και στην πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, της διάθεσης για αυτοδικία και βίαιη επίλυση των κοινωνικών αντιθέσεων κτλ. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας εδώ είναι μια ακτινογραφία στην οποία μπορούμε να δούμε κάποιες πολλές βασικές τάσεις του συστήματος ενημέρωσης στη χώρα αυτή, όπως αναλόγως βεβαίως και σε άλλες χώρες. Καταρχήν, όλοι εμείς, οι περισσότεροι μας τουλάχιστον, ή στην τυπική πλειοψηφία όσων βλέπουμε αυτή τη στιγμή τηλεόραση, ή παρακολουθούν τους τηλεοπτικούς σταθμούς ή διαβάζουν εφημερίδες, ό,τι έχουν, ό,τι ξέρουν για το γεγονός αυτό, το ξέρουν από τα μέσα επικοινωνίας τα οποία παρακολούθησαν, είτε ήταν τηλεοπτικές εκπομπές, είτε ραδιοφωνικές, είτε βεβαίως άρθρα. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός το οποίο είναι ένα μηντιακό γεγονός πέρα από πραγματικό γεγονός, το οποίο το ξέρουμε δηλαδή από τα μέσα επικοινωνίας. Να σας διακόψω όμως για να επισημάνουμε, έτσι, για να είμαστε ακριβώς δίκαιοι, ναι, ότι... Και εσείς μέσω είστε που καταγγέλλετε την στάση αυτή, καταλάβατε, αυτό θέλω να πω. Σαφέστατα, ναι, το ίδιο ακριβώς. Ναι. Από την άλλη, θα πρέπει να σημειώσουμε ειδικά για το προκείμενο θέμα, ότι αν δεν υπήρχε... αν δεν υπήρχαν τα site, γιατί τα site έβγαλαν το βίντεο που δείχνει το πραγματικό. Το βίντεο υπάρχει καταρχήν. Αυτό το πιο βίντεο, σημαντικό από όλα. Το βίντεο όμως τα είναι μέσα. Από ιδιώτη, ναι. Ο οποίος το διακίνησε, ναι, μέσω τα social media. Για να, ναι, βλέπουμε όλες τις πτυχές. Αυτό είναι το άλλο στοιχείο της ακτινογραφίας. Το καλό στοιχείο. Αυτό το άλλο στοιχείο. Διότι αν δεν το είχαμε το βίντεο, έτσι, πρώτον δεν θα έπαιρνε τέτοια έκταση το περιστατικό αυτό. Δεν θα καταλαβαίναμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Και ενδεχομένως θα μέναμε στο άλλο στοιχείο της ακτινογραφίας, το οποίο είναι η στερεότυπη εικόνα με την οποία δημοσιογραφικά καλύπτεται, καλύπτονται τέτοια περιστατικά, δηλαδή ότι ο τοξικό εξαρτημένος, συγγνώμη, ναι, χαρακτηρίζεται πρεζάκι, χαρακτηρίζεται ταυτοχρόνως και εγκληματίας ή επίδοξος εγκληματίας και πάρα πολλά άλλα τέτοια, αν θέλετε, χαρακτηριστικά. Και κατά αναλογία βεβαίως παρουσιάζονται οι άλλοι συμμετέχοντες, είτε είναι ο κόσμος που βρίσκεται απ' έξω, είτε είναι τέλος πάντων ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κτλ. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα, και να προσέξουμε να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι αυτό το story με το, αυτό το πρότυπο, αν θέλετε, με το οποίο, ή το στερεότυπο με το οποίο καλύπτονται λοιπόν αυτά τα γεγονότα, καταρχήν το μοιράζονται και τα μέσα επικοινωνίας, αλλά και το κοινό, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος του κοινού, όπως και ένα μεγάλο μέρος των μέσων. Δηλαδή, επικοινωνούν τα στερεότυπα κοινού και μέσων, και γι' αυτό ακριβώς τέτοιου είδους εκφάνσεις, τέτοιου είδους, αν θέλετε, προβολή τέτοιων περιστατικών, είναι πιο χαρακτηριστικές στα ιδιωτικά μέσα. Και βεβαίως αναφέρομαι σε όλες τις κατηγορίες των ιδιωτικών μέσων. Δεν είναι άγνωστο, ξέρουμε λοιπόν από τις μελέτες ότι η βία είναι αγαπημένο θέμα των μέσων και μάλιστα ότι παρουσιάζουν τον κόσμο πιο βίαιο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, ναι, κάτι το οποίο έχει πολλές επιπλοκές στη συνέχεια. Αυτό είναι μία παράμετρος. Στην προκειμένη περίπτωση, η ζημιά που έγινε ή που προσπάθησαν να κάνουν, ελπίζω ότι λειτουργήσε αντίστροφα, με την έννοια ότι ενεργοποιήθηκαν αντανακλαστικά καλά. Να το πω για να μην το πω αλλιώς. Η ζημιά που προσπάθησαν να κάνουν, και το ανατρεχιαστικό κατά τη γνώμη μου κιόλας, κύριε Πλία, και ας μου επιτραπεί έτσι αυτή η προσωπική θέση, να εξευτελίσουν και μετά θάνατον τον Ζάκο Στόπουλο, το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι να νομιμοποιήσουν το λιντσάρισμα και την αυτοδικία. Αυτό για μένα είναι το πιο επικίνδυνο. Όταν βλέπαμε γκάλοπ σε τηλεοπτικά κανάλια τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, δεν έχει σημασία, να λένε αν είστε υπέρ της ηρωποιήσεως ναρκωμανούς, οροθετικού και εγκληματία, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι πλασάρεται, ναι, σαν ένα μέρος της κοινής γνώμης, ή τι επιχειρούν να πλασάρουν. Κοιτάξτε, είπα και πριν ότι, ναι, το στερεότυπο αυτό υπάρχει και στα μέσα επικοινωνίας, κυρίως τα ιδιωτικά, και ιδιωτικά δεν αναφέρω μόνο στην τηλεόραση, και εδώ δεν θα ήθελα να επεκταθώ λόγω και της ιδιωτητάς μου ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ναι, αλλά και βεβαίως στα υπόλοιπα. Άλλωστε, μία από τις δημοσκοπήσεις που αναφέρατε πρωτοεμφανίστηκε, και νομίζω δεν έχει ακόμα επεκταθεί στην τηλεόραση, εμφανίστηκε κυρίως στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδα. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο μέρος του δημοσιογραφικού, ένα μέρος, συγγνώμη, όχι μεγάλο μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου, αλλά και του κοινού που συμμερίζεται. Έγινε μια αμφίβολη, σαν κατ' εμέ, δημοσκόπηση, ας την πούμε έτσι, όπου εμφανίζεται το 58% αυτών που απάντησαν να συμφωνούν με την πράξη αυτή, η οποία έγινε με την αυτοδικία, με το λιτσάρισμα,
Ενώ τα μέσα θα έπρεπε να είναι ακριβώς απέναντι. Τα μέσα θα πρέπει να είναι θεματοφύλακες της νομιμότητας, θεματοφύλακες τέλος πάντων των αξιών του πολιτισμένου κόσμου. Ακριβώς. Και όχι λοιπόν της βαρβαρότητας, γιατί περί βαρβαρότητας πρόκειται. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο όνομα μερικών πολίσεων, να το πω έτσι, μπορούμε να προκρίνουμε τη βαρβαρότητα, κάτι το οποίο θα γυρίσει πίσω στα μέσα επικοινωνίας. Γιατί, ακούστε με λίγο, θυμηθείτε ότι αυτοί οι οποίοι κάποτε, αν θέλετε, προέβαλαν με ένα θετικό τρόπο την ακροδεξιά στην Ελλάδα, εκπρόσωποι τους μετά πήγαν και ασχημονούσαν στις πόρτες των σταθμών τους. Παλιά. Ναι. Έτσι, δεν θέλω. Ακριβώς, το ξέρετε. Θα γίνουν θύματα. Θα γίνουν θύματα και οι ίδιοι, και ας μην το καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτό το 58% πόσο είναι, δεν ανοίξει σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Ναι. Έτσι, έρχεται από όλες τις πολιτικές ενδεχομένως παρατάξεις. Αυτό το 58% ανήκει επίσης, δεν ανοίξει σε συγκεκριμένο θρησκεύμα, ανήκει από όλα τα πιθανά θρησκεύματα που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Το 58% δεν είναι προέρχεται από συγκεκριμένη αθλητική ομάδα. Ανήκουν πιθανώς είναι φιλάθλοι διαφορετικών ομάδων. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με ένα κοινωνικό, βαθύ κοινωνικό πρόβλημα και πολιτιστικό πρόβλημα και πρέπει να σταθούμε να το δούμε. Μιλάω από την πλευρά του κοινού τώρα, από τα στερεότυπα και από τις προκαταλήψεις του κοινού. Ναι. Και ακριβώς γι' αυτό τα μέσα πρέπει να είναι λίγο πιο ευαίσθητα εδώ πέρα και λίγο, αν θέλετε, να υπερασπίζονται την νομιμότητα, γιατί λόγω των συνθήκων στις οποίες ζούμε τα τελευταία χρόνια, η κρίση, ξέρετε, έχει δημιουργήσει ένα κοινωνικό σεισμό. Αυτό έχει γεμίσει τους ανθρώπους με φόβο, με οργή. Και βεβαίως συνήθως η οργή ξεσπάει στους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η λογική της οργής και της βίας. Να ξεσπάει από τον πιο ισχυρό ή αυτόν που θεωρεί τον εαυτό του πιο ισχυρό σε εκείνον που τον θεωρεί πιο αδύναμο. Και δεν είναι άτυχο αυτό. Δεν είναι συμπτωματικό ότι όπως λένε, τέλος πάντων, όπως φαίνεται και από το βίντεο, αλλά όπως λένε και διάφοροι άλλοι οι οποίοι έχουν καλύτερη γνώση του γεγονότος από μένα, ότι ο συγκεκριμένο Ζακ, ο Θανών τέλος πάντων, ήταν ακινητοποιημένο. Ήταν πλήρως ακίνδυνος. Άρα λοιπόν στην ουσία φαίνεται ότι κακοποιήθηκε ένας πλήρως ακίνδυνος άνθρωπος. Ανεξαρτήτως του τι είχε γίνει πριν. Έτσι. Ναι. Που βεβαίως υπάρχουν, όπως ξέρετε, διαφορετικές ιστορίες. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα βαθύ φαινόμενο που πρέπει να το προσέξουμε. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με φόβο. Έχουμε να κάνουμε κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Έχουμε να κάνουμε κρίση αξιών. Και το λέω αυτό διότι αυτός ο γενικευμένος φόβος μπορεί εύκολα να σχηματιστεί, είτε να πάρει τη μορφή πολιτικής έκφρασης, είτε να μπορεί να πάρει τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Καθόλου. Είτε μπορεί να πάρει λοιπόν πολλές διαφορετικές μορφές. Ναι. Επομένως λοιπόν δεν είναι καθόλου, αν θέλετε, αθώο ή μόνο το μέσο των γεγονότων. Αλλά ακόμα και αν πάμε στους δημοσιογράφους όλων των μέσων, υπάρχει εκεί στην ΕΣΥΕ ένας κώδικας δεοντολογίας που τους απαγορεύει να κάνουν κάποια πράγματα και τους προτρέπει να κάνουν κάποια άλλα πράγματα όταν καλύπτουν ειδικά τέτοιου είδους περιστατικά που υπάρχουν φυβίες ενέργειες και θύματα. Για παράδειγμα, τους απαγορεύει στο άρθρο 2, αν δεν απατώμε, να αναγορεύουν τον ένοχο, να λένε ποιος είναι ένοχος ή ποιος δεν είναι ένοχος πριν υπάρξει τελεσίδικη ειδική απόφαση, για παράδειγμα. Και όμως αυτή η αρχή παραβιάστηκε. Τώρα μην φύγετε το θαμεσία, γιατί έχουμε εδώ και μια πολύ έτσι, προσωπική περίπτωση. Οπότε η ΕΣΥΑ, το ελάχιστο μπορεί να πούμε εμείς εδώ, είναι τουλάχιστον επιλεκτική για να μην πω κάτι άλλο, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό σε κάποια άλλη και λέω, θέλω στιγμή. Θέλω να τονίσω κάτι. Αυτός ο ανελέητος ανταγωνισμός που υπάρχει στην αγορά και των μέσων, και πιστέψτε με, αυτό το λέω με την εμπειρία της έρευνας και της μελέτης πραγμάτων και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, δεν έχει τέλος, δεν έχει όρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ένα μέρος του ρατσισμού που διαχύθηκε στην Μεγάλη Βρετανία και που εκφράστηκε, όπως ξέρετε, αργότερα πολιτικά, καλλιεργήθηκε συστηματικά στην καθημερινότητα λοιπόν από τέτοια έντυπα τα οποία ήταν γεμάτα μίσος καθημερινά. Ναι, ξέρετε, το κομμάτι που λέει ότι τρομοκρατώ για να πουλήσω είναι το ένα κομμάτι. Όσο κακό, αποτρόπαιο και επικίνδυνο και αν είναι, το χειρότερο κομμάτι είναι εκμεταλλεύομαι πολιτικά και διαμορφώνω συνείδηση με βάση το φόβο. Αυτό σας είπα και προηγούμενος. Την τρομοκράτηση. Ναι, γι' αυτό το συμπυκνώνω αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο το να πουλήσω. Αυτό είναι η χειδαιότητα, η μία πλευρά της χειδαιότητας. Το άλλο είναι και πολιτικά επικίνδυνο. Όταν παλαιότερα στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, τώρα δεν θυμάμαι και συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, ας με συγχωρήσουν κυρίως οι κάτοικοι δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν στην Κάτζα ή στην Παιανία, είχαν παρουσιαστεί περιστατικά βίες, κλοπές κατά κύριο λόγο, αν θυμάμαι καλά, είχαν σχηματιστεί ομάδες πολιτοφυλάκων.
Προκειμένου. Ναι. Στο παλαιό κεραμίδι της Πιερίας, ήταν κάποτε, είχε γίνει ρεπορτάζ, είχε γίνει κάτι ανάλογο. Περιπολούσαν ομάδες πολιτών για να επιβλέπουν εάν οι μετανάστες τους οποίους απασχολούσαν στα αγροκτήματά τους είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους ή τέλος πάντων όπου έμεναν ή κυκλοφορούν στους δρόμους, γιατί τους είχαν απαγορεύσει να κυκλοφορούν στους δρόμους. Αυτό είναι μια πολιτική έκφραση αυτού του φόβου ή του καλλιεργημένου φόβου. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας γίνονται ανάλογα. Διαδίδονται, για παράδειγμα, απίστευτα ψεύδι σχετικά με την εγκατάσταση ή μη εγκατάσταση προσφύγων σε ορισμένες περιοχές. Αυτό υπάρχει στη Λέσβο, για παράδειγμα. Συμβαίνει στη Λέσβο συγκεκριμένα και το έχω ήδη διαγνώσει, γι' αυτό το λέω. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτό να δίνει την αφορμή να οργανώνουν κάποιες συγκεντρώσεις και να δημιουργούν κλίμα το οποίο προφανώς θα έχει και πολιτικές συνέπειες. Άρα το αντίδοτο σε όλα αυτά, τα μάτια και τα μυαλά ανοιχτά. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρωτοβουλία, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, που να αφορά το δημοσιογραφικό κόσμο και τα μέσα επικοινωνίας, όπου να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ξέρω ότι ίσως ακούγουμε λίγο εθεροβάμων, αλλά πρέπει να λάβουμε μέτρα πριν είναι πάρα πολύ αργά. Κύριε Μπλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλή. Καλό σας απόγευμα. Το επόμενο διαφημιστικό.